Ωραία. Άρα λοιπόν να σας καλησπερίσω και επισήμως σε αυτή την διαδικτυακή αναγκαστικά συνάντηση για την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Γιωτοπούλου Σισιλιάνου «Η ζωγραφική της ιταλικής αναγέννησης από τις πηγές». Όλοι το ξέρετε, γι' αυτό όλοι είστε εδώ. Θα σας καλωσορίσω λοιπόν και πάλι εκ μέρους του Μουσείου. Να πω ότι έχω απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα όλων εκτός από τους ομιλητές, ούτως ώστε όσο διαρκεί η παρουσίαση να μην έχει και άλλες ενοχλήσεις. Θα τα ανοίξω στη συνέχεια, ούτως ώστε αν κάποιος κάποια θέλει κάτι να πει, κάποια ερώτηση ή ό,τι να μπορέσει να το κάνει. Να σας ενημερώσω επίσης ότι μαγνητοσκοπείται αυτή η συνάντηση για να ανέβει στη συνέχεια στο διαδίκτυο. Και δεν θα σας απασχολήσω για την ώρα άλλο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαγκίνη, τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου. Θα σας καλωσορίσει επισήμως και στη συνέχεια θα ξαναγυρίσω να συνεχίσουμε. Κύριος Μαγκίνης. Θα μαγνητοσκοπηθεί. Ναι, για να ανέβει στο διαδίκτυο το ήθελε και η κυρία Γιωτοπούλου, αλλά το κάνουμε έτσι για τις εκδηλώσεις του Μουσείου. Αχ, να βάλω continue δηλαδή. Δεν θέλω να μαγνητοσκοπηθώ με αυτή την ομιλία. Θα μιλάω σιγά-σιγά. Σε ακούει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε. Αξιότιμη κυρία Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου τούτο εδώ, «Η ζωγραφική της ιταλικής αναγέννησης από τις πηγές» της Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου. Είναι μάλλον σπάνιο το φαινόμενο για τα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα, ακόμα και για τα δεδομένα του Μουσείου Μπενάκη, να παρουσιάζεται ένα βιβλίο πρωτότυπο και όχι μετάφραση ή συναγωγή μελετών πάνω στην τέχνη της αναγέννησης. Η στόχευση της επιστημονικής παραγωγής στην χώρα μας είναι αναπόφευκτα ίσως ελληνοκεντρική. Η δε περαιτέρω στόχευση του αναχείρας πονήματος στις πηγές, πάνω στις οποίες αγκυρώνεται από την εποχή του Βαζάρη η μελέτη της περίοδου, είναι ακόμα πιο ασυνήθιστη για μια Ελληνίδα. Δεν είναι όμως απροσδόκητη στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών. Μολονότι η ιστορική της τέχνης σήμερα να τρέχουμε στους ήρωες του 19ου και του 20ου αιώνα, από τον Χέιγκελ στον Βέρφλιν, από τον Πανόφσκι στον Μπέργκερ και στα θεωρητικά του σχήματα, στη βάση κάθε θεώρησης του γνωστικού μας πεδίου παραμένει η έρευνα των πηγών. Θυμήθηκα, ξεφυλίζοντας το βιβλίο, μια καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, που πριν από μερικές δεκαετίες, απελπισμένη από τη σιωπή των φοιτητών της στις ερωτήσεις που συχνά πυκνά έθετε κατά τις διαλέξεις της, βροντούσε το χέρι της πάνω στο λευκό πίνακα, χαράσοντάς τον ανεπανόρθωτα με το αδαμαντοπίκυλτο δαχτυλίδι και φώναζε με έντονη ιταλική προφορά «Learn your history», να μαθαίνετε την ιστορία σας, εννοώντας την ιστορία του θέματος που σας αφορά, εννοώντας την ιστορία που οφείλετε να μάθετε για να μπορέσετε να μιλήσετε για την τέχνη της εποχής. Δίκιο είχε η μετέπειτα συνάδελφος και δεν το λησμόνησα το μάθημα. Η συστηματική πρόσληψη του έργου τέχνης, η συστηματική πρόσληψη, όχι η απόλαυση ή άλλου είδους προσλήψεις, δεν μπορεί να είναι ανιστορική. Και οι πηγές είναι το πρώτο εργαλείο στον δρόμο μας προς αυτή την πρόσληψη. Για τον απλό αυτό λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συγγραφέα Έλλη Γιωτοπούλου Σισιλιάνου για την εμβριθή αυτή μελέτη που μοιράστηκε μας από τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι την εποχή αυτή τιμάται στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, εδώ στην Οδό Κουμπάρη, με μια μικρή αλλά εκλεκτή έκθεση, ο σύντροφος της συγγραφέως, Γιώργος Σισιλιάνος, βρίσκεται κοντά στην είσοδο του
κτηρίου αυτή η έκθεση. Είναι προσβάσιμη από όλους που μπαίνουν σε αυτό και μπορείτε να την επισκεφθείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ώστε να γνωρίσετε την δική του σημαντική προσφορά στην τέχνη της μουσικής. Είμαστε τυχεροί αυτό το καλοκαίρι. Δίχως περισσότερα λόγια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την απόψινή σας παρουσία, έστω και διαδικτυακά, και να επιστρέψω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο Δημήτρη Αλβανιτάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγκίνη. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση που θα κάνουν οι αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, θέλω να εκμεταλλευτώ τη θέση μου και να κλέψω χρόνο 3 λεπτά για να πω μια κουβέντα εισάγοντας, όχι στο βιβλίο, αλλά μια κουβέντα που θα ήθελα να ακούσει η κυρία Σιλιάνη. Η κυρία Έλλη Γιωτοπούλου Σιλιάνη τη γνώρισα το 1996 σε ένα συνέδριο ιστορίας. Δεν θυμάμαι το θέμα της ομιλίας της, όπως δεν θυμάμαι ούτε το δικό μου. Εκείνο όμως που θυμάμαι καλά είναι η ευγένεια, η ευθυκρισία, η επιστημονική ηθική με την οποία υποστήριξε τον άγνωστό της νέο ιστορικό, επειδή θεώρησε ότι τον αδικούσε η αντιεπιστημονική αμετροέπεια ενός επώνυμου συνέδρου. Η κυρία Γιωτοπούλου, πράττοντας έτσι, έδωσε εκείνη την ημέρα σε μένα και σε όποιον άλλον θα ήθελε να το λάβει ένα μάθημα επιστημονικής ηθικής. Μιας ηθικής που είναι η ίδια η ανθρώπινη ηθική με άλλο όνομα. Στα επόμενα χρόνια συναντήθηκα πολλές φορές με το έργο της. Έργο πλούσιο, πολύπλευρο, τεκμηριωμένο, μεθοδικό, έργο που απλώνεται από ζητήματα τοπικής ιστορίας με κέντρο την αγαπημένη της Κέρκυρα, μέχρι ζητήματα διδακτικής της ιστορίας, οργάνωσης της εκπαίδευσης, ιδίως της πανεπιστημιακής, από τη θεωρητική αλλά κυρίως από την πρακτική, την οργανωτική πλευρά. Θα θυμίσω μόνο το εμβληματικό τη βιβλίο του Αντώνιο Έπαρχο, έργο του 1978, το οποίο όχι μόνο φωτίζει την προσωπικότητα του Κερκυραίου Λογίου, του συνθέτη μεταξύ άλλων του πολίτη εις την Ελλάδος καταστροφή, αλλά και κάνει να αναδυθεί ανάδειγμα μια κρίσιμη περίοδος του ελληνικού κόσμου κατά τον αιώνα που ακολούθησε την άλωση. Μια εποχή κατά την οποία ο ελληνικός κόσμος άρχιζε να χωρίζεται διοικητικά, θεσμικά και πολιτισμικά, ακολουθώντας για αιώνες απολύτως διακριτούς δρόμους. Μέσα από αυτό το βιβλίο, η κυρία Γιωτοπούλου έθετε, χωρίς να το διατυπώνει προγραμματικά, τις βάσεις της μελέτης μερικών από τα πιο κομβικά ιστοριογραφικά ζητήματα, όπως αυτό των πτυχών της διαμόρφωσης της σύγχρονης ελληνικότητας. Από τα άλλα βιβλία της, θα θυμηθώ μονάχα τις πρεσβείες της Βενετοκρατούμενης Κέρκυρας, έργο του 2002. Θεμελιώδες για τη μελέτη της Βενετοκρατίας, καθώς περιλαμβάνει και ένα σχεδίασμα συνολικής τοπικής ιστορίας, αλλά και τα Κερκυραϊκά του 1997, ένα τόμο που συγκεντρώνει ποικίλες μελέτες για την τοπική ιστορία του νησιού σε χρονικό ανάπτυγμα 5 αιώνων. Από όσα αφορούν την αγωνία της για την εκπαίδευση, θα θυμηθώ εδώ μόνο τον τόμο «Εκπαιδευτικά, τα αυτονόητα και τα ανεπίτευκτα» του 2007. Το οποίο συγκεντρώνει κείμενα προβληματισμού για την εκπαίδευση, αλλά κυρίως τη μαρτυρία της για δύο κομβικές στιγμές της σύγχρονης παιδείας μας, στις οποίες η ίδια είχε άμεση εμπλοκή. Ενώ πρώτα τη μελαγχολική αλλά εναργή μαρτυρία της για την απόπειρα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης επί Γεωργίου Παπανδρέου του 1964, σε συνδυασμό με τη δημιουργία και την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 1965-1967. Η δεύτερη μαρτυρία της αφορά την αρχή του βίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του οποίου η κυρία Γιωτοπούλου διετέλεσε μέλος και κατόπιν πρόεδρος της διοικούσας στα χρόνια 90-93, την εποχή των χλωρών ελπίδων του Πανεπιστημίου εκείνου. Στα χρόνια του Μουσείου Μπενάκη είχα επίσης την ευκαιρία συχνά να συνεργαστώ μαζί. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η κυρία Γιωτοπούλου συνδέεται πολλαπλά με το ίδρυμά μας. Θα θυμίσω μεταξύ άλλων ότι στην ευγένεια της οικογένειας του συζύγου της χρωστάει το Μουσείο Μπενάκη ένα από τα πιο πολύτιμα τετράδια του πλούτου του, τον Ευαγγελιστή Λουκά του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, δωρεά του Δημητρίου Σιλιάνου του 1956. Στις τελευταίες δεκαετίες η κυρία Έλλη υπήρξε η ψυχή της έκθεσης Γιώργος Σιλιάνος, ο συνθέτης στην πρωτοπορία της σύγχρονης μουσικής το 2007, καθώς και του σημαντικού τόμου που τη συνόδευσε. Μαζί ετοιμάσαμε τον πλούσιο τόμο με τίτλο Για τη μουσική το 2011. Ο οποίος συγκεντρώνει στοχαστικά κείμενα του Γιώργου Σιλιάνου πάνω στη θεωρία και την πρακτική της τέχνης του, ενώ η ακούραστη κυρία Γιωτοπούλου την εποχή
χορούς του βιβλίου που μας φέρνει εδώ σήμερα, παρακολουθούσε με προσοχή και ενδιαφέρον την έκδοση πάλι από το Μουσείο Δενάκη, ενός ακόμα τόμου μιας σημαντικής μελέτης που αφορά τη μουσική προσφορά του Σιλιάνου, της μελέτης του Αναστάσιου Μαυρουδή για την πρωτοποριακότητα του μουσικού. Για το βιβλίο της κυρίας Γιωτοπούλου «Η ζωγραφική της Ιταλικής αναγέννησης από τις πηγές» θα μας μιλήσουν ευθύς αμέσως και γι' αυτό βιάζομαι η ευγενική προσκεκλημένη μας. Εγώ θα κλείσω αυτά τα λίγα λόγια επιστρέφοντας στην αρχή. Το συνέδριο εκείνο στο οποίο την πρωτογνώρισα. Για να πω τώρα ότι εκείνος ο τότε νέος ιστορικός που ευεργετήθηκε από την επιστημονική της ηθική ήταν αυτός που σας μιλάει τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να της πω ένα δημόσιο ευχαριστώ για αυτό το διαφορετικό μάθημα. Το μάθημα που λέει ότι η επιστήμη μας, η κάθε επιστήμη, δεν είναι πινκ-πονγκ γνώσεων, δεν είναι διέξοδος υπεροψίας ή αυτοεπιβεβαίωσης, αλλά είναι μόνο μία ανθρωποποιητική διαδικασία. Δεν είναι καθόλου λίγο αυτό. Κυρία Έλλη, ευχαριστούμε. Θα προχωρήσουμε την παρουσίαση με τους προσκεκλημένους μας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κυτρομιλίδη, Πασχάλη Κυτρομιλίδη, ακαδημαϊκό, τον γνωρίζετε όλοι σας. Κύριε Κυτρομιλίδη, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ευκαιρία αυτή να καταθέσω και εγώ την μαρτυρία μου για το έργο και την προσωπικότητα της κυρίας Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν προηγήθηκε καμία προσυνεννόηση με τον κύριο Αρβανιτάκη για αυτά που θα πω, τα οποία θα επαναλάβουν πολλά από αυτά τα οποία έχει ήδη πει εκείνος, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω αυτά τα λίγα λόγια για το πρόσωπο και το έργο της, αφού για το βιβλίο θα μιλήσουν οι καθήλυν αρμόδιοι ειδικοί, η Μαρία Κωνσταντουδάκη και ο Παναγιώτης Ιωάννου. Η δική μου συμβολή στην απόψινή μας συνάντηση αποβλέπει να αποδώσει με λόγια που είναι πολύ φτωχά την τιμή που αισθάνομαι ότι οφείλει η πνευματική κοινότητα της χώρας στη συνολική προσφορά της Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου. Και εγώ την γνώρισα πολλά χρόνια πριν την συναντήσει ο Δημήτρης Αρπανιτάκης, αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ήρθα να ζήσω σε αυτή την χώρα. Και ξεχώρισα από τότε το ήθος για το οποίο μίλησε ο Δημήτρης Αρβανιτάκης προηγουμένως. Και η γνωριμία ξεκίνησε από το ενδιαφέρον μου για το βιβλίο για τον Αντώνιο Έπαρχο. Ένα βιβλίο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σταθμός και καμπή σημαντική για την σοβαρή μελέτη της κληρονομιάς του ουμανισμού στην ελληνική παιδεία. Το ζήτημα της απόδοσης της τιμής που οφείλεται στην προσφορά της Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου είναι μεγάλο και θα απαιτούσε τουλάχιστον μια ολόκληρη ημερίδα για να επιτελεστεί με στοιχειώδη επάρκεια. Για να μην καταχραστώ τον χρόνο των ειδικών εισηγητών, θα περιοριστώ να θίξω δύο θέματα, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα άλλα έργα της κυρίας Γιωτοπούλου, πέραν του βιβλίου το οποίο θα παρουσιαστεί απόψε, και επίσης να πω δύο λόγια για την παρουσία της στην ελληνική παιδεία του 20ου αιώνα, έτσι όπως καταγράφεται και στις σχετικές συναγωγές των εκπαιδευτικών, των μελετών της για την ελληνική εκπαίδευση. Ας αρχίσουμε από το δεύτερο αυτό ζήτημα, την παρουσία της στην ελληνική παιδεία. Στη μακρά ζωή της και επαγγελματική σταδιοδρομία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κυρία Έλλη αποτελεί πραγματικά επιτομή των διακυμάνσεων και των ελπίδων για την επίτευξη επιτέλους της προσδοκίας που υπήρξε ζητούμενο στην ελληνική παιδεία τουλάχιστον από την εποχή του διαφωτισμού, να προσδοθεί δηλαδή
ουσιαστικό περιεχόμενο στην εκπαίδευση των νεότερων γενιών, που να τους καθιστά πραγματικά και όχι μηχανικά εγγράμματος, δηλαδή κυριολεκτικά μορφωμένους και καλλιεργημένους πολίτες. Είναι γνωστές οι περιπέτειες του αιτήματος αυτού στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε. Πρόκειται για εκείνα τα ανεπίτευκτα, τα οποία, όπως το ονομάζει η κυρία Γιωτοπούλου στον εύστοχο τίτλο του σχετικού της βιβλίου. Αν υπήρξε λοιπόν μια στιγμή κατά την οποία προσεγγίσαμε την πραγμάτωση του αιτήματος αυτού, δηλαδή να προσδοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο που να συμβάλλει στην μόρφωση των ουσιαστικό περιεχόμενο στην εκπαίδευση που να συμβάλλει ουσιαστικά στη μόρφωση των νεωτέρων γενεών, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Παπανδρέου Παπανούτσου με την οποία συνέπραξε η Έλλη Γιωτοπούλου ως τέλεχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και για την οποία έχει καταθέσει τη δική της μαρτυρία. Ως μαθητής του Πανκυπρίου Γυμνασίου μπορώ να πω ότι έχω προσωπική πείρα της εφαρμογής της μεταρρύθμισης για 2-3 χρόνια, όσο πρόλαβε να εφαρμοστεί. Και αυτό νομίζω που θα μπορούσε να λεχθεί χωρίς σοβαρή δόση υπερβολής είναι ότι αυτό που επιχείρησε να κάνει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν να προσδώσει πραγματικό ουμανιστικό περιεχόμενο στην ελληνική παιδεία. Και θα μπορούσα πραγματικά να πω πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί το ζήτημα αυτό αναλυτικά. Ας συγκρατήσουμε όμως την ιδέα του ουμανισμού και της ουμανιστικής παιδείας που σημαίνει τη γνωριμία με τη γλώσσα και το ουσιώδες ανθρωπιστικό περιεχόμενο των κλασικών γραμμάτων. Αυτό μαθαίναμε τότε στα ελληνικά σχολεία. Εκείνη το σύντομο διάλειμμα που εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση στα σχολεία μας. Αυτό νομίζω επιχείρησε να κάνει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, της οποίας συντελεστής υπήρξε και η κυρία Γιωτοπούλου. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο συγκλίνει η εκπαιδευτική της δράση, η θητεία της στην ελληνική εκπαίδευση και στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική με το συγγραφικό της έργο. Γιατί και στο συγγραφικό της έργο η επιστημονική της προσφορά ουσιαστικά αποτελεί συμβολή μεγίστης σημασίας στη μελέτη του ουμανισμού στην παιδεία του νέου ελληνισμού. Ήδη αναφέρθηκε και ο κύριος Καρβανιτάκης προηγουμένως στο σπουδαίο έργο για τον Αντώνιο Έπαρχο που αποκαθιστά την προσωπικότητά του, την συμβολή του στην καλλιέργεια του ουμανισμού στην ελληνική πνευματική παράδοση και κυρίως στην αποκατάσταση με ακρίβεια της εργογραφίας του. Πέραν του βιβλίου για τον Αντώνιο Έπαρχο, το οποίο πραγματικά είναι ένα βιβλίο πρότυπο που θα άξιζε να αποτελέσει υπόδειγμα για αντίστοιχες μελέτες για την υπόλοιπη χωρία των Ελλήνων ουμανιστών του 15ου και του 16ου αιώνα. Πέραν λοιπόν από αυτό το βιβλίο, θέλω να θυμηθώ ως ιστορικός των πολιτικών ιδεών την εξαιρετική μελέτη για τη διαμάχη του Μακιαβέλη με τον Δάντη για το γλωσσικό ζήτημα στην Ιταλία, που είναι και αυτό ένα έργο που ξεκινά φαινομενικά για να μιλήσει για τα ζητήματα της γλώσσας και την επιλογή της ενδεδειγμένης γλώσσας για την ιταλική παιδεία, πέριξ της οποίας διασταυρώνονται οι διάφορες συζητήσεις στην Ιταλία, για να μας αφήσει να εννοήσουμε τις ουσιώδεις πολιτικές πτυχές που ενυπάρχουν στο γλωσσικό ζήτημα στην Ιταλία, υπενθυμίζοντάς μας τις αντίστοιχες διαστάσεις του γλωσσικού ζητήματος όπως εμφανίστηκε και στην ελληνική παιδεία από την εποχή του διαφωτισμού και εντεύθυν. Αντίστοιχα,
θα μπορούσα να θυμηθώ και τη μελέτη για την Φιλόμουσο Εταιρεία των Αθηνών και τη μέρημνά της για τις ελληνικές αρχαιότητες. Άλλη μια πτυχή της ιστορίας του ουμανισμού. Αυτές οι μελέτες συνιστούν ένα πολύπτυχο παρακολούθησης και εμβάθυνσης στις τύχες του ουμανισμού στην ευρωπαϊκή παιδεία και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό της νεωτερικότητας και στην ελληνική παιδεία της ίδιας περίοδου ως μέρος της ευρωπαϊκής παιδείας της νεωτερικότητας. Και αυτό είναι ένα άλλο αίτημα το οποίο υπηρέτησε συστηματικά και πιστικά η κυρία Γιωτοπούλου με το έργο της, να υπογραμμίσει αυτή την οργανική ενσωμάτωση της ελληνικής παιδείας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περίγραμμα, το οποίο και μόνο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει ελληνική παιδεία. Αυτής της ενασχόλησης, η οποία υπήρξε ένα πρόγραμμα βίου για την κυρία Έλλη, Απόλυξη, είναι και το σημαντικότατο βιβλίο για τη ζωγραφική της αναγέννησης από τις πηγές, το οποίο θα μας παρουσιάσουν σήμερα οι άλλοι εισηγητές και το οποίο μας υπενθυμίζει ότι ο στοχασμός για την ζωγραφική, όπως καταγράφεται στις πηγές του ουμανισμού, είναι άλλη μια κορυφαία, κορυφαία πραγματικά έκφραση της πνευματικής εμπειρίας, η οποία καθόρισε τη μεταγενέστερη πορεία των πραγμάτων του πολιτισμού, της τέχνης και της παιδείας στην Ευρώπη. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να στραφούμε προς το βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να καταθέσω αυτή την πολύ ταπεινή μαρτυρία για το έργο της κυρίας Γιωτοπούλου Σισιλιάνου. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κυτομιδίδη για αυτή την εμβάθυνση στο έργο της κυρίας Γιωτοπούλου για περιγραφή του χαρακτήρα και του βασικού χαρακτηριστικού του έργου και της προσφοράς της. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στους κύριους ομιλητές που θα μας παρουσιάσουν τον τόμο. Δίνω το λόγο στην κυρία Μαρία Κωνσταντουδάκη, ιστορικό βυζαντινής τέχνης, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Κωνσταντουδάκη, σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Και μια καλησπέρα και στην κυρία Έλλη, που ελπίζω ότι μας ακούει απόψε. Απόψε που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για μια επιστήμονα ιστορικό με μελέτες στην ιστορία και τον πολιτισμό των νεότερων χρόνων, με παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο, ομότιμη καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου, την Κερκυραία Δέσποινα, άτομο με ευγένεια και ήθος, Έλλη Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, με αφορμή το βιβλίο της «Η ζωγραφική της Ιταλικής αναγέννησης από τις πηγές». Το «Ογκώδες» 333 σελίδων πόνημα είναι μια πρόσφατη του 2020 καλέσθητη και εικονογραφημένη έκδοση του Μουσείου Μπενάκη με τη γενική φροντίδα του συναδέλφου, ιστορικού και θειασότη της έρευνας πηγών, ιδίως στα αρχεία της Βενετίας, Δημήτρη Αρβανιτάκη. Η κυρία Γιωτοπούλου Σισιλιάνου μας έδωσε ένα βιβλίο απάβγασμα γνήσιου ερευνητικού ενδιαφέροντος και πολύχρονης μελέτης. Βιβλίο στο οποίο τόλμησε να ασχοληθεί με την εποχή της αναγέννησης, μάλιστα με ένα από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα κεφάλαιά της, τη ζωγραφική, για την οποία υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία παγκοσμίως. Το γεγονός δεν την επτόησε, επειδή με ρεαλισμό έθεσε τον προσωπικό της στόχο την αναγωγή στις πηγές για το θέμα επιλογής της, δηλαδή το καλλιτεχνικό έργο και την αντιμετώπιση του όπως αυτή τεκμηριώνεται μέσα από τις πραγματείες συγγραφέων της εποχής. Η κυρία Έλλη Σισιλιάνου είναι λάτρης της τέχνης. Ας μην ξεχνάμε τη μακρόχρονη συντροφικότητα με τον σημαντικό μουσουργό Γεώργιο Σισιλιάνο, αναφέρθηκε ήδη ο κύριος Μαγκίνης, που έφυγε από τη ζωή το 2005, μάλιστα στην ανέσπερη μνήμη του, όπως αναφέρει, αφιερώνει το βιβλίο της.
Από χρόνια την απασχολούσε το γενικό ερώτημα αναφορικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και εξέλιξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τις απόψεις των ίδιων των δημιουργών σε συσχετισμό με τον αντίκτυπο της παραγωγής τους σε πραγματείες, άλλα κείμενα και επιστολές διανοουμένων της εποχής και θεωρητικών κριτικών της τέχνης. Την ενδιέφερε να διερευνήσει τις συγκλίσεις ή τις αποκλίσεις των απόψεων των δημιουργών αφενός και αφετέρου της κριτικής του έργου τους. Η οπτική αυτή, γενικός άξονας που διατρέχει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου της, εγγίζει το ζήτημα της πρόσληψης ή υποδοχής, reception στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, αναφέρθηκε ήδη επίσης ο κύριος Μαγκίνης, ιδεών και δημιουργημάτων. Και ζητά να εμπαθύνει στη δυνατότητα κατανόησης εκ μέρους των συγγραφέων της αξίας και της σημασίας του καλλιτεχνικού έργου, ιδίως όταν εκείνο παράγεται από πρωτοπόρους καλλιτέχνες με δυνατότητες πέρα από τα καθιερωμένα όρια. Αποφάσισε λοιπόν να ασχοληθεί με την αρχή των πραγμάτων, τις πρωτογενείς πηγές, τις οποίες είχε τη δυνατότητα να προσεγγίσει στα πρωτότυπα εκδεδομένα κείμενά τους, χάρη και στην πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας που έχει. Πηγαϊκό υλικό υπάρχει άφθονο τόσο σε παλαιότερες όσο και σε νεότερες επιστημονικές και σχολιασμένες εκδόσεις, όπως φαίνεται και στην πλούσια συνοδευτική βιβλιογραφία, ενώ στην απαρίθμηση νεότερων και σύγχρονων μελετών, επισκόπησης ή ερμηνείας σχετικών με το θέμα, παρελάβουν ονόματα πολύ γνωστά στο επιστημονικό κοινό, ιστορικών της τέχνης και του πολιτισμού και ιστορικών που εντρίφησαν στην εποχή. Αξίζει να τονιστεί η αναγωγή στις πρωτογενείς πηγές, καθώς η προσωπική ενασχόληση με αυτές, εκτός του ότι παρέχει μεγάλη ευχαρίστηση στον μελετητή, μεταφέροντάς τον στο πνεύμα της εποχής, του παρέχει τη δυνατότητα να αντλήσει αυθεντικές πληροφορίες και να διαπιστώσει τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων τους για το θέμα που επιθυμεί να ερευνήσει. Δεν είναι όμως εύκολη η αναμέτρηση με κείμενα παλαιά, από διαφορετικές περιοχές της Ιταλίας, με την ιδιαίτερη γλώσσα καθενός, συχνά με διαλεκτικά στοιχεία και με τις αποχρώσεις των νοημάτων τους. Η προσπάθεια αυτή της κυρίας Σισιλιάνου δείχνει γνήσια ερευνητική περιέργεια και επιστημονική συνείδηση χωρίς φιδό κόπου και χρόνου, προκειμένου να συγκεντρωθούν, να αξιολογηθούν και όπου είναι δυνατόν να ερμηνευθούν κατά την ίδια οι υπάρχουσες ειδήσεις. Συγχρόνως η συγγραφέας, όπως είναι φανερό στο βιβλίο, προτίθεται να δει την καλλιτεχνική δημιουργία σε σχέση με την εποχή και την κοινωνία στην οποία παράγεται, με τα ιστορικά γεγονότα και τις συνθήκες που διαμορφώνονται, καθώς όλα επηρεάζουν τους ευεπίφορους δέκτες, όπως είναι οι καλλιτέχνες. Είναι ένας καρποφόρος τρόπος που έχει προσελκύσει τους ιστορικούς της τέχνης διαφόρων περιόδων μαζί με το ζήτημα του ρόλου των παραγγελιοδοτών στη δημιουργία, συχνά και στη μορφή των έργων τέχνης, αλλά και με την ανταπόκριση του ευρύτερου κοινού στον τρόπο απόδοσης των έργων αυτών. Το βιβλίο αποτελείται από την εισαγωγή που αναφέρεται σε επιλεγμένα σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως ο λοιμός του 1348 στη Φλωρεντία και η λαιλασία της Ρώμης το 1527 από τον Κάρλο V της Ισπανίας, δηλαδή αναφέρεται στις δύο κύριες πόλεις από όπου ξεκίνησε και όπου έφτασε στην ακμή της αναγέννηση. Άλλη σημαντική ενότητα αναφέρεται σε γενικές παρατηρήσεις για το κεντρικό θέμα της σχέσης δημιουργών και κριτικών της τέχνης. Η εστίαση του ενδιαφέροντος της έρευνας στην αναγέννηση διευρύνεται με τις αναγκαίες αναφορές στις διεργασίες που προηγήθηκαν και με τον τρόπο αυτό ανοίγεται μια ουσιαστικότερη προσέγγιση των διεργασιών μετάβασης από την κοσμοθεωρία του Μεσαίωνα με την έμφαση στο θρησκευτικό στοιχείο και την προσφυγή στη δύναμη του Θείου σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής προς τις αντιλήψεις των νεότερων χρόνων με έμφαση στον άνθρωπο και τις ικανότητές του, τις ανθρωπιστικές αξίες, τον ανθρωπισμό ή ουμανισμό της αναγέννησης. Αναφορικά με το προηγηθέν καλλιτεχνικό κλίμα, αρχίζοντας από τον 14ο αιώνα, συζητείται η χαρακτηριστική περίπτωση του Τζότο, θυμίζω τις χρονολογίες του για ορισμένους ενδεχομένως που δεν τις έχουν πρόχειρες, 1267 περίπου μέχρι το 1337, που από την αρχή χαιρετίστηκε ως σημαντική για την απεικόνηση της φύσης, του χώρου, της πλαστικότητας των σωμάτων, από συγγραφείς του 14ου αιώνα, αλλά και για την αλλαγή, σύμφωνα με τον Τσενίνο Τσενίνη, που έζησε στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα, το ότι απελευθέρωσε αρχικά
απελευθέρωσε την ζωγραφική από την ελληνική, δηλαδή τη βυζαντινή τεχνοτροπία, μανιέρα γκρέκα, και της έδωσε μια σύγχρονη μορφή, La Fata Moderna, όπως αναφέρει ο Τσενίνη στο Libro dell'Arte, που γράφτηκε από το 1398, αρχικά στην καθομιλουμένη Ιταλική και μετά μεταφράστηκε από τον ίδιο στη Λατινική. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ο Τζότο ως πρωτοπόρος για το επίτευγμά του αυτό, ενώ ο γλύπτης Λορέντσο Γκιμπέρτη, 1378 με 1455, επενεί επιπλέον στον Τζότο στα κομμεντάρι, που γράφτηκαν από το 1447 και μετά, επιπλέον για την αίσθηση του μέτρου στην τέχνη του. Η καθολική αναγνώριση του μεγαλείου του Τζότο δείχνει ότι η εποχή ήταν έτοιμη να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί νέες μορφές τέχνης, γι' αυτό και ο Τζότο εξακολουθεί να επενείται και μεταγενέστερα. Από τον 15ο αιώνα αναφέρεται στην εισαγωγή η συγγραφέας στις ξεχωριστές μορφές του Μαζάτσο, του Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, του Ανδρέα Μαντένια και του Μποτιτσέλη. Όλοι έζησαν στο 15ο αιώνα, το πολύ μέχρι τις αρχές του 16ου, όπως ο Μαντένια. Οι σπουδαίοι καλλιτέχνες της Αναγέννησης πρόσφεραν εικαστικό υλικό στους θεωρητικούς για σκέψεις και αναλύσεις, δίνοντας έναυσμα για συζητήσεις σε καλλιεργημένα περιβάλλοντα, και αυτό φαίνεται στο βιβλίο, όπου παρατίθενται σχετικές πληροφορίες από τις πηγές. Ο κύριος όγκος του βιβλίου, τα 2/3 περίπου, αναφέρεται στην κλασική περίοδο της αναγεννησιακής τέχνης. Μετά μια συνοπτική αναφορά στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής, με τις αλλαγές στους τρόπους ηγεσίας και κυριαρχίας στην Ευρώπη, τις νέες συνθήκες διεξαγωγής του εμπορίου και την άνοδο της αστικής τάξης, η κυρία Σισιλιάνου επιλέγει και αξιολογεί μαρτυρίες για 4 από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία της τέχνης, όχι μόνο της Αναγέννησης, αλλά και γενικότερα. Οι 3, ο Λεωνάρντο, 1452 με 1519, οι δικοί τα ξέρουν ασφαλώς, μπορεί να μας ακούνε και άλλοι που δεν έχουν πρόχειρες στις χρονολογίες αυτές. Ο Ραφαέλο, 1483 με 1520, ο Μικελάντζελο, 1475 με 1564, έδρασαν κυρίως στην κεντρική Ιταλία, στο λίκνο της Αναγέννησης, μεταξύ Φλωρεντίας και Ρώμης, ενώ ο τέταρτος είναι ο Βενετός Τιτσιάνο, 1490 περίπου με 1476, συγγνώμη, 1576, ο σημαντικότερος από τους ζωγράφους της Βενετίας. Ναι. Οι μεγάλοι δάσκαλοι είχαν ευλόγως συνέστηση της αξίας του έργου τους και δημιουργούσαν έργα ενσυνείδητα και με ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα ομοτέχνων τους, συχνά αφομοιώνοντας επιλεκτικά στοιχεία στο δικό τους έργο, όπως συνέβη στις γνωστές περιπτώσεις μεταξύ των εισάξεων Τζοβάνι Μπελίνι, 1432 με 1516, και Ανδρέα Μαντένια, 1431 με 1506, ή τον Ραφαέλο και Μικελάντζελο. Εξάλλου, μέσα από τις πηγές είναι φανεροί προσωπικοί προβληματισμοί καλλιτεχνών του διαμετρήματος του Λεωνάρντο Νταβίντσι, με τις γνωστές καθυστερήσεις στη δημιουργία έργων του, και του Μικελάντζελο ως προς την ολοκλήρωση λειπτών του, το γνωστό non finito, το ημιτελές, καθυστερήσεις που δεν οφείλονταν τουλάχιστον μόνο στην έλλειψη χρόνου, αλλά σε εσωτερική βάσανο και έχουν μείνει παροιμιώδεις. Η κυρία Σισιλιάνου, αφού αναπτύξει το κύριο θέμα της στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου της, αναφέρεται και στα παρεπόμενα που οδηγούν στην υπέρβαση των αξιών της Αναγέννησης και την εμφάνιση του ρεύματος του μανιερισμού από το 2ο-4ο του 16ου αιώνα, αφιερώνοντας μερικές γραμμές για τους σημαντικούς εκπροσώπους του, τον Παρμιτζανίνο, τον Ποντόρμο, τον Ρώσο Φιωρεντίνο και τον Τζούλιο Ρωμάνο, με τους οποίους η έρευνα της κυρίας Σισιλιάνου φτάνει στα μέσα του 16ου αιώνα. Αλλά για το μεγαλύτερο αυτό μέρος του βιβλίου θα σας μιλήσει ο συνάδελφος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παναγιώτης Ιωάννου, και ειδικότερο σε μου πιστεύω. Το βιβλίο συμπληρώνει εύστοχη φωτογραφική τεκμηρίωση, στην οποία την τιμητική του έχει ο θεϊκός, il divino, Μικελάντζελο. Συμπέρασμα, ας πούμε.
Το βιβλίο συγκροτεί τη δική του οπτική και κομίζει τις οξυδερκείς παρατηρήσεις της συγγραφέως, η οποία στην ουσία κρίνει εκείνους που κρίνουν το έργο των καλλιτεχνών και παρακολουθεί όχι μόνο ό,τι προσφέρουν, αλλά και όσα αποσιωπούν, επισημένοντας τις εύγλωτες αυτές σιωπές και αναζητώντας τους λόγους τους οποίους οφείλονταν. Πολλά ακόμη θα μπορούσε κανείς να αναφέρει από το πλούσιο περιεχόμενό του. Ένα από αυτά είναι ότι βασίζεται μεν στις πηγές, αλλά κρατεί μια κριτική στάση απέναντι σε αυτές, κρίνοντας τους κρίνοντες, δηλαδή τους θεωρητικούς συγγραφείς που χρησιμοποιεί, οι οποίοι κρίνουν τους καλλιτέχνες. Θέτει σε βάσανο τα στοιχεία που παρέχουν σε συσχετισμό με άλλες μαρτυρίες της εποχής, παρέχοντας έτσι ενάψματα για αποκωδικοποίηση στοιχείων της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, των μη εκπεφρασμένων επιθυμιών και προτιμήσεών τους, τις οποίες όμως δεν μπορούν να αποκρύψουν σε μια διεισδυτική ανάγνωση, ακόμη και αν αποφεύγουν να τις εκφράσουν καθαρά. Η έκδοση αυτή αποτελεί μια πρωτότυπη και ευπρόσδεκτη προσθήκη στην ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα. Ασφαλώς θα χρησιμοποιηθεί δεόντως και θα διευκολύνει ερευνητές και φοιτητές, αλλά θα φωτίσει και το ευρύτερο καλλιεργημένο κοινό, ώστε να εξοικειωθεί με τις πηγές για την τέχνη και με το υλικό που μπορούν να προσφέρουν. Επιβεβαιώνει επίσης για τους ερευνητές, όχι μόνο τη σημασία του υλικού αυτού, αλλά και τη σημασία της προσωπικής έρευνας σε αυτό, καθώς αυτή μπορεί να προσφέρει νέες ανακαλύψεις, ώστε να δημιουργηθούν νέοι συσχετισμοί και τρόποι έρευνας. Αρκεί να γίνεται συνετή και ισορροπημένη χρήση τους, να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό πλαίσιο, οι κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι, να υπάρχει καλή γνώση και της ιστορίας και του εικαστικού υλικού και των καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής, αλλά να διασταυρώνεται ή δυνατόν και η αξιοπιστία των πηγών και των συγγραφέων τους, όπως πραγματοποιείται σε πολλά σημεία του αξιόλογου αυτού βιβλίου της κυρίας Γιωτοπούλου Σισιλιάνου. Την ευχαριστούμε για αυτή τη σημαντική προσφορά της. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αυστοδάκη, ευχαριστούμε και εμείς. Είσαστε και πολύ καλή στο χρόνο σας. Ακούγοντας την κυρία Αυστοδάκη, είμαι σίγουρος ότι από το μυαλό όλων περνούσαν καταρακτοδός εικόνες, ονόματα, πίνακες, έργα που έχουμε δει από κοντά, που έχουμε θαυμάσει είτε από φωτογραφίες είτε από ταξίδια μας. Και σκέφτομαι ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε τέτοια βιβλία που μας ανοίγουν προγμές, να πούμε, για να μπαίνει ένας άλλος αέρας, ένας άλλος κόσμος. Αυτός ο κόσμος δεν είναι μέσα στην καθαυτό ελληνική παιδεία, όμως είμαστε γνώμονες σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτούς οι οποίοι τον φέρνουν κοντά μας. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι με τον κύριο Παναγιώτη Ιωάννου, καθηγητή της ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που θα έχει να μας πει σίγουρα περισσότερα ακόμα πάνω σε αυτό. Κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι τώρα. Μια χαρά. Για την πρόσκληση, πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πάρα πολύ και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτή την παρουσίαση. Η χαρά μου είναι διπλή, γιατί το ωραίος αυτός τόμος, ας το δείξουμε άλλη μια φορά, αναφέρεται στην Ιταλική ζωγραφική της αναγέννησης και στις πηγές. Γιατί Ιταλική ζωγραφική της αναγέννησης μπορούμε να δούμε πολλές εκδόσεις. Αλλά από τις πηγές δεν θα δούμε. Στην Ελλάδα δεν θα δούμε καμία. Θα πούμε αυτά στη συνέχεια. Έτσι, με αυτό το βιβλίο, διαβάζοντας αυτή την ωραία έκδοση της κυρίας Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, που βγήκε από το Μουσείο Μπενάκη το προηγούμενο καλοκαίρι, θα πω 2-3 πράγματα από την πλευρά, ελπίζω, της ιστορίας της τέχνης, χωρίς να θέλω να σας κουράσω. Το πρώτο είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα θεμελιώδες ζήτημα για την ιστορία της τέχνης. Τη σχέση των έργων που βασίζονται στο σχέδιο, ειδικά εδώ των έργων ζωγραφικής, με τα γραπτά, τα κείμενα που βασίζονται στο λόγο και αρθρώνονται με λέξεις, όπως το διατυπώνει η ίδια η συγγραφέας, βασικό αντικείμενο του βιβλίου της είναι, παραθέτω, ο τρόπος που διαμορφώνεται η ανέλυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε σχέση με εκείνον της αντίστοιχης θεωρητικής της αντιμετώπισης. Πρόκειται βέβαια για μια σχέση πολυεπίπεδη. Και αν θέλαμε να δούμε μερικές μόνο πτυχές, θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά επιμέρους ερωτήματα, όπως το έργο προηγείται πάντα ή ενίοτε έπεται, ακολουθεί ένα κείμενο γενικά.
Το γραπτό κείμενο στοχεύει στην παροχή πληροφοριών, στην αξιολόγησή του, στο να φωτίσει ή και να χειραγωγήσει τον αναγνώστη, τον θεατή, ως προς την ανάγνωση του έργου. Ο συγγραφέας του κειμένου συνομιλεί με άλλα κειμένα, συνεχίζοντάς τα, απαντώντας αυτά ίσως, διαφωνώντας. Προτίθεται να παρέμβει μήπως στην ίδια τη διαδικασία της παραγωγής των εικαστικών έργων. Ακόμα προβάλλει έργα ως πρότυπα προς μίμηση ή και προς αποφυγή, συντελώντας έτσι στην αναπαραγωγή τους ή μήπως ακόμα και στην καταστροφή τους. Ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα εν προκειμένου είναι το εξής. Υπάρχει άραγε μια πραγματική σχέση ανάμεσα στα εικαστικά έργα και τον γραπτό λόγο ή πρόκειται για ξεχωριστούς παράγοντες μιας στανικής εξίσωσης που ακολουθούν δικούς τους νόμους και αρχές και συναντούνται κάποτε επιφανειακά, ελάχιστα ή και καθόλου. Στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης, από τις απαντήσεις που δίνει κανείς στα παραπάνω ερωτήματα, όπως επίσης και σε πολλά άλλα παρόμοια, θα προσδιοριστεί και η προσέγγιση του απέναντι στα εικαστικά έργα. Μπορεί να αγνοήσει τις πηγές ως παράγοντες έξω καλλιτεχνικούς, που δεν έχουν σχέση με την εικόνα. Μια εικόνα που αντιμετωπίζεται έτσι όμως φετιχιστικά και σίγουρα ανιστορικά, υπόθηκε και πριν. Πρόκειται για μια τακτική που το μόνο αποτέλεσμα που συνήθως προκαλεί είναι πλήθος παρανοήσεων και προβλημάτων. Μια ιστορία της τέχνης χωρίς πηγές, δυστυχώς στη χώρα μας αρκετά γνώριμη, ταυτίζεται με μια προ ή και αντί επιστημονική προσέγγιση ιστορίας της τέχνης. Το επισημαίνει, σωστά και χωρίς περιστροφές, η συγγραφέας. Το ζήτημα με το οποίο καταπιάνεται γράφει δεν έχει απασχολήσει ειδικά την ελληνική βιβλιογραφία. Μια άλλη αντιμετώπιση τώρα του ίδιου ζητήματος, σχεδόν εκ διαμέτρου αντίθετη, είναι η απόλυτη πίστη στις πηγές και στην αλήθεια τους. Πράγμα που επίσης συνεπάγεται ουκολίγα προβλήματα. Όχι μόνο επειδή μπορεί να παραβλέπονται έτσι τα ίδια τα έργα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, αλλά επειδή απλούστατα οι ίδιες οι πηγές ουδεμία αλήθεια διαθέτουν από μόνες τους. Είμαστε εμείς που πρέπει να βρούμε την αλήθεια τους, την ενδεχόμενη χρησιμότητά τους στις απαντήσεις των ερωτημάτων που θέτουμε. Ο Τζοβάνι Πρεβιτάλι, το όνομα του οποίου διαβάζουμε συχνά στο βιβλίο της κυρίας Σισιλιάνου, που παρουσιάζουμε εδώ, αρέσκεται να χρησιμοποιεί τον όρο «inverare», να βρούμε την αλήθεια μιας πηγής, εν προκειμένου στην ιστορία της τέχνης, ακόμα και αν υπάρχει σε αυτήν ένα προφανές ψέμα, κάτι που αντίκειται στην αλήθεια που είναι πασιφανής από άλλα τεκμήρια. Είναι νομίζω σε αυτή ακριβώς τη διαδικασία που πρέπει να δώσουμε βάση, μακριά από την αντίληψη περί αυθεντίας ενός συγγραφέα, οσοδήποτε αξιόπιστος ή αναξιόπιστος και αν παρουσιάζεται. Και είναι αυτό που κάνει, σε σχέση με τα παραπάνω, η κυρία Σισιλιάνου σε αυτό το βιβλίο. Πολλά είναι τα θέματα που ανοίγονται μπροστά μας, αναφορικά με αυτά τα ζητήματα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό. Αναφέρω, χάρη συντομίας, δύο. Το πρώτο, από τα πάρα πολλά που ανοίγονται, ξαναλέω, το πρώτο. Τι πραγματικά βλέπουμε ή και θαυμάζουμε στην καπέλα Σιστίνα. Να το πω διαφορετικά. Αν βρεθούμε μέσα στην πολύβουη αίθουσα, είναι στην οροφή που θα στρέψουμε το βλέμμα περισσότερο για να δούμε τη δημιουργία του κόσμου ή στον ανατολικό τοίχο πίσω από τον βωμό για τη Δευτέρα Παρουσία. Και ως προς το δεύτερο έργο, είναι η τοιχογραφία που αντικρίζουμε εκείνο που πραγματικά ζωγράφησε ο Μιχάηλ Άγγελος από το 1536 ως τον Οκτώβριο του 1541. Ποιο ρόλο διαδραμάτισε ως προς αυτά τα ερωτήματα η μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε ακριβώς με την αποκάλυψη της μεγάλης τοιχογραφίας. Τα πολλά κείμενα που γράφτηκαν, είτε με μορφή βιογραφίας, είτε πραγματείας, είτε επιστολών, ακριβώς οι πηγές, με άλλα λόγια, είναι που πρέπει να εξετάσουμε. Καθώς, μαζί βέβαια με τις αποφάσεις της Συνόδου του Τριδέντου, είχαν ένα ειδικό βάρος στη διόρθωση των λαθών εντός εισαγωγικών, και το διόρθωση και των λαθών του Μιχαήλ Αγγέλου και στη μερική καταστροφή του έργου που βλέπουμε σήμερα. Το δεύτερο. Γιατί όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την κορύφωση του φαινομένου της αναγέννησης στις εικαστικές τέχνες μιλάμε ακόμα σήμερα για την τριάδα Λεωνάρντο Νταβίντσι, Ραφαέλο, Μικελάντζελο. Ποιος μας αναγκάζει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πότε και με ποια κριτήρια κατασκευάστηκε και μας παραδόθηκε τούτο το σχήμα. Και αν η πρώτη σύλληψη, αξιολογική βέβαια αυτής της τριάδας ανήκει στον ουμανιστή Πάολο Τζόβιο, το διαβάζουμε αυτό εδώ στο βιβλίο, ήδη στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του 16ου αιώνα, τι συνετέλεσε ώστε να καθιερωθεί ύστερα από τον Τζόρτζο Βαζάρι, στα μέσα του ίδιου αιώνα,
και να δεσμεύει ακόμα την ιστορική οπτική μας. Γιατί οι πολλές συζητήσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν τους βίους του Βαζάρη, ακόμα και αν αμφισβήτησαν ριζικά αυτή την τριάδα. Πραγματικά, μόνο ο Ραφαήλ, για ειδικούς και πολύ συγκεκριμένους λόγους, είναι σχεδόν πάντα στο απειρόβλητο. Εν τέλει, την στερέωσαν, ακόμα και αν προστέθηκε εν μέρη εις βάρος του Μικελάντζελο ο Βενετός Τιτσιάνο. Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις, Καπέλα Σιστίνα, η Τριανδρία της Αναγέννησης, όπως εννοείται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις για τις οποίες διαβάζουμε στα τρία κεφάλαια του βιβλίου, σχεδόν πάντα αυτό που έχει φτάσει ως εμάς δεν αποτελεί, παρά σε μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα μιας συζήτησης, ενός διαλόγου, μιας διαμάχης ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, και αυτό το αποκομίζουμε και την έκδοση που έχουμε μπροστά μας, πολλών συζητήσεων, πολλών διαλόγων, πολλών και ενίοτε σφοδρών και με όρους πολεμικής διαμαχών που διεξήχθησαν ανά τους αιώνες. Σε αυτό το ντιμπάτιτο, για να το πούμε στα ιταλικά που ταιριάζουν στην παρούσα περίπτωση, εμπλέκονται μέσα στον χρόνο πολλοί παράγοντες. Καλλιτέχνες και έργα βέβαια, αλλά και παραγγελιοδότες, μεκίνες, συλλέκτες, ειδήμονες και ακόμα εμπόριο, γούστο, πολιτική και προπαγάνδα, ιστορία των ιδεών, ανταγωνισμοί προσωπικοί, τοπικισμοί, εθνικισμοί. Κατασκευάστηκε έτσι και άντεξε ως παράδειγμα επί πολύ ή επί λίγο μια ιστορία. Εκείνη των καλλιτεχνών πρώτα, οι βιογραφίες, αλλά και των σχολών, των γενεών, των φυλών, των εθνών. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει εδώ είναι το πρώτο, η ιστορία των καλλιτεχνών. Εν πολλής. Πρόκειται εξάλλου για μια από τις κύριες και χρονολογικά πρώτες μορφές γραφής κειμένων περί τέχνης, μαζί με τις πραγματείες βέβαια θεωρητικού και τεχνικού χαρακτήρα κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Μια γραφή αυτή των βιογραφιών που υπακούει και συγκροτεί μια καλλιτεχνική γεωγραφία και μια περιοδολόγηση. Η πρόοδος, η κατά το Βαζάρη αύξηση ή βελτίωση των τεχνών, διαβάζουμε κατ' επανάληψη αυτό στην παρούσα έκδοση, αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των καλλιτεχνών. Πιο ισχυρή και από τη γεωγραφία είναι αυτή η περιοδολόγηση. Ιδού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, γιατί η στάση του Βαζάρη απέναντι στους καλούς, αλλά παλαιούς και επίσης φλωρεντινούς, Τζότο και Μαζάτσο, δεν ισοδυναμεί με μια ανεπιφύλακτη αποδοχή. Επαμφωτερίζων είναι ο τρόπος με τον οποίο χαρακτήριζε ο Βαζάρη τον Τζότο και τον Μαζάτσο, διαβάζουμε σε πολλά σημεία των πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της κυρίας Σεσιλιάνου. Ξηρός, ομός και κοφτός, πάλι διαβάζουμε, είναι ο τρόπος των καλλιτεχνών του Quattrocento. Είμαστε ακόμα στην πρώτη και δεύτερη εποχή με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, με αυτή την περιοδολόγηση, με αυτά τα κριτήρια. Η τέλεια τέχνη, η κορύφωσή της, θα έρθει με την τρίτη, με τη μοντέρνα μανιέρα. Δημιουργείται έτσι ένας κανόνας. Ένας συγγραφέας έρχεται να αποτιμήσει, γράφοντας ή αποσιωπώντας, όπως υπόθηκε πριν από την κυρία Κωνσταντουδάκη, τα έργα ενός καλλιτέχνη. Ο διάλογος αναπτύσσεται ακριβώς όταν τούτη την αποτίμηση έρχονται να την αμφισβητήσουν άλλοι συγγραφείς που έχουν προκρίνει διαφορετικά κριτήρια, που όπως είναι εύλογο, καθώς εκτός όλων των άλλων ζουν σε μια διαφορετική εποχή, έχουν άλλους στόχους. Η καλλιτεχνική, η γεωγραφική και χρονική εγκύτητα ή απόσταση μεταξύ καλλιτεχνών και συγγραφέων, αλλά και συγγραφέων μεταξύ τους, είναι προφανές ότι θέτει πολλά ιστορικά γοητευτικά προβλήματα. Είναι όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε διαβάζοντας το βιβλίο. Φέρνω μερικά παραδείγματα. Είναι άλλο να μιλάει ο Αλμπέρτι ή ο Λεωνάρντο, στο δεύτερο κεφάλαιο, για τον Μαζάτσο και τον Μποτιτσέλη, όλοι τους μέσα σε ένα ουμανιστικό κλίμα, και άλλο ο Αρμενίνη στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν ήθελε να υποδείξει τις πραγματικές συνταγές. Dei veri precetti είναι το έργο του, στους ζωγράφους της αντιμεταρρύθμισης. Άλλη αντιμετώπιση του για τον Τζότο, άλλη αντιμετώπιση του για τον Μποτιτσέλη. Όπως διαβάζουμε εξάλλου στο βιβλίο της κυρίας Σεσιλιάνου, η σύμπτωση τεχνοκριτικής και καλλιτεχνικής παραγωγής διαπιστώνεται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, μας λέει. Και πολύ διαφορετικό είναι επίσης τι θα πει ο Βαζάρη για τον Μιχαήλ Άγγελο, για να μείνουμε μόνο σε αυτόν, στα 1550 και τι στα 1568. Οι πηγές και οι καλλιτέχνες που στην αλληλεπίδρασή τους επιλέγει η συγγραφέας να μας παρουσιάσει ακριβώς, είναι ακριβώς, συγγνώμη, ενδεικτικές αυτών των προβλημάτων. Ως προς τους καλλιτέχνες, η χρονική διάρκεια που καλύπτει είναι μεγάλη. Από τον Τζότο, τέλη 13ου αιώνα, αρχές 14ου, μέχρι τους πρώτους μανιεριστές, εκεί γύρω στο 1527.
στις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα. Ανάμεσά τους οι φιγούρες των Μαζάτσο, Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, Μαντένια, Μποτιτσέλη, Περουτζίνο για τον 15ο αιώνα και για τις αρχές του 16ου πάλι, Λεωνάρντο, Μικελάντζελο, Ραφαέλο, Τιτσιάνο, μαζί με συμπληρωματικές αναφορές σε άλλους, όπως τον Σεμπαστιάνο Ντελ Πιόμπο και τον Περίνο Ντελ Βάγκα. Επίσης, είναι μεγάλο το τόξο το χρονικό ως προς τις πηγές. Παρουσιάζονται επί το πλείστον συγγραφείς που είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό που συντελείται στο 15ο και στις αρχές του 16ου αιώνα. Είναι ο Αλμπέρτι, ο Γκιμπέρτι, ο Τσενίνο Τσενίνι, μέχρι τον Φρανσίσκο Ντε Ολάντα. Και ακόμα προς τα τέλη του 16ου αιώνα, σε τελώς διαφορετικό περιβάλλον πια, που από μανιεριστικό γίνεται αντιμεταρρυθμιστικό, από αναγεννησιακό γίνεται αντιαναγεννησιακό, με πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές εδώ, ο Λομάτσο, αυτός ο περίεργος θεωρητικός καλλιτέχνης, και θεωρητικός και καλλιτέχνης, με μια δική του οπτική, πολύ μυστικιστική, τον Λιγκόριο, όπως πολύ γλαφυρά τον παρουσιάζει η κυρία Σισιλιάνο, ένας περίεργος εγωιστής, μανιεριστής στα πάντα. Και ο Αρμενίνη, ένας ζωγράφος που δρά μέσα στην αντιμεταρρύθμιση, δεν μπορεί παρά να δίνει εντολές για το πώς πρέπει να είναι ένας καλός ζωγράφος, θρησκευόμενος χριστιανός, αλλά και συγγραφείς ποιητές, που ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των καλλιτεχνών, στο ομανιστικό περιβάλλον αρχικά. Ο Δάντης, ο Πετράρχης, ο Βοκάκιος, με αυτούς η τέχνη έγινε τέχνη. Αυτοί έδωσαν την πρώτη, ας πούμε, θεμελίωση θεωρητική για τον Δάντη. Και μετά, για τον Τζότο, ο Βιλάνη, ο Πατσόλη, ο Πάολο Τζόβιο, ο Καστιλιόνε, ο Κοντίβι, ο Ντόλτσε. Διαφορετικοί χώροι, διαφορετικοί κύκλοι. Να μείνουμε σε 2-3 από αυτούς. Ο Πάολο Τζόβιο, ουμανιστής ο οποίος τροφοδοτεί, ας πούμε, τους βίους του Βαζάρι. Ο Καστιλιόνε, το Ουρμπίνο, στην κατεξοχήν ουμανιστική αυλή της Ιταλικής Χερσονήσου και ενδεχομένως όλης της Ευρώπης. Ο Πάολο Κοντίβι, που γράφει ως φερέφωνο του Μικελάντζελο, εν μέρη συμπληρώνοντας, εν μέρη απαντώντας στο Δάντη. Ο Ντόλτσε, διαφορετική περίπτωση, το μέλημά του είναι να βάλει στο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, και τους Βενετούς, να απαντήσει στον Φλωρεντινό, ας πούμε, στον Φλωρεντινό κεντρισμό του Βαζάρι. Πάνω και πιο πολύ από όλους, ο Τζόρτζο Βαζάρι, ο οποίος διατρέχει όλο το βιβλίο, από τον Τζότο μέχρι τον Λεωνάρντο, μέχρι τον Τιτσιάνο. Γύρω από το θεμελιώδες όσο κανένα άλλο έργο. Γύρω από τους βίους περιστρέφεται άμεσα ή έμεσα, αλλά δικαίως η αφήγηση. Το κείμενο αυτό του Βαζάρι, με το μεγάλο μέρος των βιογραφιών, με τις αφιερώσεις, τα γενικά προήμια και τα προήμια στις τρεις εποχές της αναγέννησης των τεχνών, όπου παρουσιάζεται τόσο η ποιητική όσο και ο ακόμα δεσμευτικός κανόνας του, που είναι το ίδιο πράγμα, με τις εισαγωγές ακόμα στις τρεις τέχνες του σχεδίου, με τα πάμπολα ανέκδοτα, τις περιγραφές, τις πληροφορίες και τις παρεκβάσεις. Έργο γραμμένο από καλλιτέχνη, έναν καλλιτέχνη που στηρίζει και στηρίζεται από τους νεόδμητους καλλιτεχνικούς θεσμούς. Ένα έργο, η σύλληψη και η επόαση του οποίου έλαβε χώρα εντός ουμανιστικών κύκλων, η δημοσίευσή του και κυρίως η δεύτερη έκδοση εντός ενός διαφορετικού αντιμεταρρυθμιστικού περιβάλλοντος. Έχει έτσι από τη μια τη σφραγίδα του Πάολο Τζόβιο, του ουμανιστή, αλλά και από την άλλη την αποπληκτική μυρωδιά των συνεδριάσεων του Τριδέντου. Εξού και είναι η φανερή αμηχανία του μπροστά σε προσωπικότητες όπως ο Λεωνάρντο, και φαίνεται αυτό ανάγλυφα στην έκδοση. Δικαιολογείται έτσι η φράση της συγγραφέως εν προκειμένου, παραθέτω. Ο τρόπος με τον οποίο ο Βαζάρι αναπτύσσει γενικά τις απόψεις του για τον Λεωνάρντο και το έργο του δεν έχει στέρεη δομή, γράφει. Και αλήθεια, πώς να αντιμετωπίσει το 1550 και πολύ περισσότερο το 1568 ο θεσμικός συγγραφέας και αυλικός καλλιτέχνης το πνεύμα του Homo Universalis, που δεν παραδεχόταν καμία αυθεντία, ούτε την ύπαρξη του Θεού. Η συγγραφέας αντιμετωπίζει το τόσο πλούσιο υλικό, παρακολουθώντας λεπτομερώς την εκάστοτε πηγή ως προς το συγκεκριμένο κάθε φορά καλλιτέχνη, από τον Τζότο μέχρι τον Τιτσιάνο, και τους πρώτους μανιεριστές, τον Τόρμο, Παρμιτζανίνο, Ρόσο Φιωρεντίνο, ακόμα και κάπως παρεκβατικά Περίνο Ντελ Βάγκα και άλλους, εμπλουτίζοντας την αφήγηση με παρεμβάσεις και από άλλες πηγές, παραθέτοντας κάθε τόσο μεταφρασμένα αποσπάσματα κρίσιμη σημασία για την κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου. Κάποτε μαζί και το πρωτότυπο, και αυτό πάρα πολύ χρήσιμο. Παρακολουθούμε έτσι, για να φέρουμε μόνο δύο παραδείγματα,
πώς διαμορφώνεται, κατασκευάζεται και πώς τροποποιείται η εικόνα του Λεωνάρντο στο τρίτο κεφάλαιο, από τον Πατσόλι έως τον Λομάτσο, στον οποίο Λομάτσο έχει την αρχή της μια δαιμονοποίηση του καλλιτέχνη. Θα τη δούμε αυτή την εικόνα ακόμα και στον 20ο αιώνα. Ή πώς αντιμετωπίζεται το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου και κυρίως του σημαντικότερου έργου του, της Δευτέρας Παρουσίας, από τον Βενετό Ντόλτσε, που γυρεύει να του βρει 1,002 ελαττώματα για να τον ζημιώσει χάρη του Τισιανού, μέχρι τον Αρμενίνη, που γράφοντας σε μια εποχή που το ίδιο το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου είχε υποστεί τις γνωστές λογοκριτικές παρεμβάσεις, που προκάλεσαν τόση εκκλησιαστική συγγραφή, ο ζωγράφος όμως ο Αρμενίνη αρνείται να προσυπογράψει τη γενική καταδίκη του μετεχμιακού έργου του Μιχαήλ Αγγέλου στην Καπέλα Σιστίνα. Πάρα πολλά άπειρα μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή την έκδοση και να ανοίξουμε ένα καινούριο κεφάλαιο. Αναφέρθηκα σε πολύ λίγα για να μην σας κουράσω. Κλείνοντας, ήθελα να επανέλθουμε λίγο στην αρχή. Είπαμε στην αρχή για την παραμέληση των πηγών στη χώρα μας και για τις πλήθος, αν μη τι άλλο, παρανοήσεις που συνεπάγεται. Παίρνω μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά και εδώ. Χρειάστηκαν 150 χρόνια και παραπάνω για να ανακαλυφθεί ότι το πρωτότυπο έργο του Παναγιώτη Δοξαρά δεν ήταν παρά μετάφραση. Και εν τω μεταξύ να έχει δομηθεί ένα ολόκληρο ιδεολογικό σχήμα στηριγμένο σε μια αντιπαράθεση που αποδείχθηκε σκιαμαχία. Στη γλώσσα μας μέχρι τώρα διαθέτουμε ελάχιστες πηγές ιστορίας της τέχνης. Μοιάζει παράδοξο για πολλούς λόγους. Η εγκύτητα με την Ιταλική Χερσόνησο δεν φαίνεται να έχει βοηθήσει καθόλου. Ακόμα και αν μια ελληνική μετάφραση της πραγματείας του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι από τις πρώτες που εκπονήθηκαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τούτο δεν είχε συνέχεια. Θα πρέπει να περιμένουμε στα τέλη του 20ου αιώνα για κάποιες μεταφράσεις. Του Τσενίνο Τσενίνι, του Μπενβενούτο Τσελίνι, αποσπασματικά του Τζόρτζο Βαζάρι. Και αυτό είναι όλο. Οι αιτίες είναι πολλές και δεν είναι εδώ τόπος να αναφερθούμε σε αυτό. Ευθύνονται οι ειδικοί, το κοινό, η εκδοτική πολιτική, η σχέση έλξης και απόθυσης προς τη Δύση. Αν ρίξουμε μια ματιά στις ελληνικές βιβλιοθήκες ψάχνοντας για πηγές, το αποτέλεσμα είναι αποκαρδιωτικό. Αλλάζει βέβαια το πράγμα τώρα στην ψηφιακή εποχή. Ας κρατήσουμε όμως μόνο το εξής. Ένας απίστευτος πλούτος κειμένων, όπως ακριβώς μας δίνεται εδώ πέρα να καταλάβουμε, βασικών όχι μόνο για την ιστορία της τέχνης, αλλά γενικότερα για τις ιδέες και τον πολιτισμό, έχει κυριολεκτικά αγνοηθεί. Και είναι αυτό που έρχεται εδώ να μας πει, να μας τονίσει, αλλά και να μας ενθαρρύνει με τον τρόπο της, θα έλεγα, για τη θεραπεία του, καθώς ανοίγει ένα κεφάλαιο ή πολλά βιβλία η κυρία Έλλη Γιωτοπούλου Σισιλιάνου. Και γι' αυτό, μαζί με τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη, την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννου για την εμβάθυνση στην προβληματική του βιβλίου, για τις πολλές πτυχές και τις πολλούς δρόμους και διαδρομές που ανοίγει. Παρά το μελαγχολικό κλείσιμο για το θέμα των πηγών, όντως στην Ελλάδα, όχι μόνο στην τέχνη και στην ιστορία ευρύτερα, το θέμα των πηγών δεν είναι από τα πιο προσεγμένα και από τα πιο προωθημένα, αλλά δεν είναι η ώρα να το κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε τους ομιλητές. Δεν βλέπω αν η κυρία Γιωτοπούλου είναι μαζί μας. Αν είναι και θέλει, παρακαλώ, ο κύριος Σισιλιάνος. Σας ανοίγω το μικρόφωνο, αν θέλετε. Σας ακούμε, νομίζω. Ναι, κύριε Βανιτάκη, εκ μέρους της μητέρας, με οποία μας βλέπει και μας ακούει, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ομιλητές, τον κύριο Μαγκίνη, σε εσάς βεβαίως που ασχοληθήκατε και επιμεληθήκατε του τόμου, και στους εκλεκτούς ομιλητές, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κιτρομιλίδη, στην καθηγήτρια, την κυρία Κωνσταντινουδάκη, και βεβαίως τον κύριο Ιωάννου, για τόσα γλαφυρά και ωραία μας είπατε. Έμαθα και άκουσα και εγώ πολλά για το βιβλίο της μητέρας μου και πάρα πολύ ευχαριστώ. Το χάσαμε το Λίνο, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεστε. Α, τώρα. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ναι. Ναι. Λέω, μετά από τις ευχαριστίες μου σε όλους τους εντελεστές της εκδήλωσης, είπα ότι και εγώ έμαθα από τα όσα άκουσα σήμερα, παρότι έχω διαβάσει και ξαναδιαβάσει ορισμένα κομμάτια του βιβλίου, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα όσα είπαν και η κυρία Κωνσταντινουδάκη και ο κύριος Ιωάννου, και για τη σημασία των πηγών, βεβαίως, που είναι και το κύριο και κέριο στοιχείο αυτού του βιβλίου και η συμβολή. Χίλια ευχαριστώ εκ μέρους όλης της οικογένειας και για τις αναφορές στις σχέσεις μεταξύ της οικογένειας Σιλιάνου και του Μουσείου Μπενάκη,
που έγιναν αρχικά από τον κύριο Αρβανιτάκη και από τον κύριο Μαγκίνη. Θερμότητα ευχαριστούμε στο Μουσείο για τη στήριξη που παρέχει όλο αυτόν τον καιρό και στον Σισιλιάνο και στον Γιώργο Σισιλιάνο και στην Έλληγε το Πούλιο Σισιλιάνο. Θερμότητα ευχαριστίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια παρέμβαση από τους συμμετέχοντες, από τους παρευρισκόμενους με όποιον τρόπο. Αν υπάρχει, μπορεί κάποιος ή να ανοίξει το μικρόφωνο του ή να γράψει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση στο chat. Αν όχι... Εγώ θα μπορούσα να ρωτήσω κάτι, με ακούτε? Βεβαίως, ακούγεστε. Ωραία. Πέστε αν θέλετε το όνομά σας. Εγώ είμαι η Ασημίνα Κανιάρη. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρόσκληση, να παρακολουθήσω αυτή την εξαιρετική το βιβλίο και τις συζητήσεις και τις ομιλίες. Ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση σε σχέση με το ερώτημα που έθεσε ο Παναγιώτης στην αρχή, γιατί ο Λεωνάρντο, ο Ραφαήλ και ο Μικελάντζελο. Είναι κάτι το οποίο το απαντάει ο Φράνσις Χάσκελ στο βιβλίο του The Ephemeral Museum, που λέει ότι το 1602 ψηφίζεται ένας νόμος στη Φλωρεντία που απαγορεύει με το θάνατό τους να βγουν τα έργα τους από τη Φλωρεντία. Και ξεκινάει ο κανόνας της τέρτσα μανιέρα του Βασάρη με όρους Old Master Paintings. Δηλαδή αυτή η ιδέα των τριών καλλιτεχνών που διαμορφώνουν αυτόν τον κανόνα, πώς περνάει στη συνέχεια, περνάει και μέσα από την νομοθεσία και μέσα από το φαινόμενο των μεγάλων ζωγράφων της παράδοσης που συνδέεται όμως με το γεγονός της έκθεσης. Αυτή είναι η αφήγηση του Φράνσις Χάσκελ που συμπληρώνει την αφήγηση γύρω από τον λόγο και το κείμενο. Είναι ένα βιβλίο που δημοσιεύτηκε από το Yale το 2000 μετά το θάνατό του και ένα καινούριο βιβλίο σε σχέση με την πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά του κυρίου Κιτρομιλίδη στον Ντάντε, που είναι και η χρονιά του κατά κάποιο τρόπο, είναι το καινούριο βιβλίο του Μάρτιν Κέμπ, Divine Light, που μιλάει ακριβώς για τα στοιχεία της καλλιτεχνικής θεωρίας μέσα στο βιβλίο, μέσα στα κείμενα του Ντάντε, σε σχέση με το πώς μιλάει για το φως και απευθύνεται στους ζωγράφους. Mm. Και μιλάει ακριβώς για το φυσικό φως έναντι του χρυσού ως στοιχείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ζωγράφοι. Είναι ένα καινούριο βιβλίο, Divine Light. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ιωάννης θέλει κάτι να σχολιάσει πάνω σε αυτό ή όχι. Όχι. Είναι εδώ είναι μεγάλο το ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είναι φίλος. Είναι φίλος. Θα το ανοίξουμε σε συνέδριο τώρα. Κάποια άλλη τοποθέτηση, ερώτηση? Συγγνώμη, η Σοφία Σπιωτοπούλου, μπορώ να πω δύο λόγια? Γεια σας, βέβαια. Ναι, λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε και πολύ εκ βάθους καρδίας, θα έλεγα, τα είπανε όλοι. Εκείνο που έχει σημασία και ήθελα να δώσω μία μαρτυρία ως μαθήτριά της Δεσποινίδας Γιωτοπούλου, όπως τη λέγαμε. Αυτή την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην οποία συνετέλεσε με το να εισαγάγει την ουμανιστική παιδεία και την ουσιαστική παιδεία που τονίστηκε, την εφήρμοσε σε εμάς. Δεν σας λέω πότε τώρα, γιατί είναι πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, την εφήρμοσε σε εμάς και μάλιστα συμμαθήτριές μας, οι οποίες μπήκανε μετά στη φιλοσοφική σχολή, είχαν να το λένε ότι το επίπεδο της φιλοσοφικής σχολής, με όλο το σεβασμό προς τους τότε καθηγητές, δεν είχε καμία σχέση με το επίπεδο της διδασκαλίας της Δεσποινίδας Γιωτοπούλου. Και επίσης ήθελα να πω ότι τα βιβλία εκείνη την εποχή, εμείς δεν είχαμε την τύχη να έχουμε βιβλία σαν αυτά που έγιναν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, απλώς δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Ήταν το πλέον άχρηστο πράγμα το οποίο υπήρχε, ήταν αυτά τα βιβλία. Εμείς χρησιμοποιούσαμε τις σημειώσεις μας και όλη τη διδασκαλία την αποτυπώναμε όσο μπορούσαμε της Έλλης Γιωτοπούλου και αυτά μάθαμε. Και αυτά τα οποία μάθαμε, είχε ένα μεταδοτικό τόσο φοβερό που μετά από 10, 20, 30 χρόνια πηγαίνανε μαθήτριες στην Ιταλία, πηγαίναμε στη Φλωρεντία, στη Βενετία, στη Ρώμη. Όλα αυτά τα είχαμε μέσα στο μυαλό μας χωρίς να έχουμε ξαναδιαβάσει τίποτα προηγουμένως. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία και όχι μόνον. Και τις στέλνανε και κάρτες
το κουβεντιάσαμε και μερικές φορές από εκεί και έτσι λέγανε είμαστε εδώ, βλέπουμε αυτό και σας θυμόμαστε και τα λοιπά. Λοιπόν, ήταν φοβερό το μεταδοτικό και το άλλο είναι η αίσθηση του λειτουργήματος. Ήμασταν, νομίζω, το μόνο σχολείο ή από τα λίγα, εν πάση περιπτώσει, το κολέγιο που δεν είχαμε μάθημα το Σάββατο. Αλλά είχαμε πολλές ώρες μάθημα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Κάποια ώρα έπρεπε όλοι να ξεκουραστούν και οι καθηγητές. Όχι. Η Δεσποινή Γιωτοπούλου δεν ξεκουραζόταν. Εκείνες τις μέρες μας πήγαινε σε μουσεία, εκδρομές, από εδώ, από εκεί. Και εμείς πηγαίναμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Ούτε εμείς είπαμε ποτέ ότι τέλος πάντων επιτέλους έχουμε κι εμείς ένα Σάββατο για να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξεχνάμε και θέλουμε και πάλι να την ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Κυρία, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση για ένα δάσκαλο από το να ακούει τέτοια λόγια, τα οποία είναι ειλικρινά και τα οποία, από όσο και εγώ μπορώ να μαρτυρήσω από ακούσματα, δεν είναι σίγουρα μόνο της κυρίας που μίλησε. Είναι μια γενικότερη εικόνα από τις μαθήτριες της κυρίας Ζητοπούλου. Κάποια άλλη παρέμβαση? Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή, οπωσδήποτε τους ομιλητές, την ομιλήτρια και τους ομιλητές, την κυρία Γιωτοπούλου επίσης και ξανά όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ και εύχομαι γρήγορα να συναντηθούμε και διαζώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.